Γεια. Γεια. Ωραίο μπλουζάκι. Και εσύ το ίδιο. Για τα τουαζάκι κι εσύ. Για τα τουαζάκι κι εγώ. Μαρία, σ' αγαπώ. Και εσύ, Μαρία, σ' αγαπώ. Πού την ξέρεις τη Μαρία, ρε. Καλώς ορίσατε φίλοι μου σε ένα καινούριο, ολοκένουριο, συναρπαστικό βιντεάκι. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και είμαι tattoo artist εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Και αυτή είναι η εκπομπή... Τρίλεπτη τρίτη. Η μόνη εκπομπή στο ελληνικό YouTube, η οποία είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο να δίνει απαντήσεις στις δικές σας τατουατζίδικες ερωτήσεις. Και φυσικά αναλύει όλα μα όλα τα θέματα που αφορούν τα τατουάζ. Αν είναι η πρώτη φορά εδώ, καλώς όρισες, κάθισε αναπαυτικά. Και πριν ξεκινήσουμε με το σημερινό μας θέμα, το οποίο παρεμπιπτόντως θα είναι διαφωτιστικότατο, να σου θυμίσω πως εδώ πιο κάτω υπάρχει ένα τεράστιο κόκκινο κουμπί που γράφει εγγραφή. Πάτα το, μην το κοιτάς, αν φυσικά σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ και γενικότερα θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα γι' αυτά. Παρέα όμως μαζί με την Τρίλεπτη Τρίτη για άλλη μια φορά είναι η εταιρεία 126 Clothing. Αν σε ενδιαφέρουν τα πιο hardcore μπλουζάκια, καπελάκια, αξεσουάρ και οτιδήποτε δίνει έναν hardcore χαρακτήρα, επισκέψου τη σελίδα της 126 Clothing και για όλους εσάς τους συνδρομητές και όσους παρακολουθείτε την Τρίλεπτη, να θυμάστε στο checkout το κωδικό Χρήστος10 για 10% έκπτωση σε κάθε νέα παραγγελία σας. Τώρα, πες πως μία μέρα σου έρχεται η ιδέα να χτυπήσεις ένα καινούριο τατουάζ. Ανοίγεις το κινητό σου και ψάχνεις σχέδια να εμπνευστείς. Αχ, αυτό το Pinterest έχει καταστρέψει κόσμο! Τι γίνεται όμως αν την γαμάτη αυτή σχεδιάρα που βρήκες τυχαία στο διαδίκτυο την έχουν χτυπήσει η Σάρα και η Μάρα και το κακό συναπάντημα, η Κουτσή Μαρία, ο Λόλος Στεφανής, ο ψεύτης και ο κλέφτης, ο Μπάμπης ο Σουγιάς, ο Τζίμις ο Πεταλούδας και ο Τζίμις ο Τίγρης, ακόμα και η Πόπη με το Κάγκελο και 5,5 εκατομμύρια άλλοι που δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναφέρουμε σε αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν σήμερα να ρίξουμε μία ματιά στα πιο συνηθισμένα και πολυφορεμένα τατουάζ στον πλανήτη Γη. Πάμε λοιπόν να βάλουμε εντελώς και παντελώς τυπικά 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ. Και φύγαμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να διαχωρίσουμε αυτά τα συνηθισμένα και παραφορεμένα τατουάζ σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Αυτά που αφορούν τις γυναίκες και αυτά που αφορούν τους άντρες. Τώρα, επειδή παίζει πολλοί από εσάς να έχετε χτυπήσει ενδεχομένως ένα από αυτά τα σχεδιάκια, ένα disclaimer, δεν λέω κακώς έκανες, απλά να γνωρίζεις πως δεν είσαι ο μόνος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο με αυτό το τατουάζ. Και επειδή οι γυναίκες πάντα προηγούνται, πουλάκια μου. Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα σχέδια που σας αρέσουν. Ας αρχίσουμε λοιπόν με ένα σχέδιο το οποίο είναι με μεγάλη διαφορά και μη μου πεις ότι σου προκαλεί εντύπωση, το σύμβολο του άπειρου. Δεν ξέρω τι είναι μέσα στις γυναίκες και το άπειρο, είτε απλό, είτε σκέτο, με πουλάκια, με αρχικά ή ονόματα και πουλάκια. Προσωπικά μπορώ να σκεφτώ άπειρους λόγους για να μην κάνεις το συγκεκριμένο τατουάζ. Το επόμενο σχέδιο, και με πολύ μικρή διαφορά θα έλεγα, ίσως η διαφορά ήταν στήθος με στήθος, είναι τα πουλάκια. Γυναίκες με πουλάκια. Όπα, δεν ακούστηκε καθόλου καλά αυτό. Από την άλλη όμως, πολλές γυναίκες θέλετε πουλάκια πάνω σας. Πάρε λίγο το Freud στο τηλέφωνο, το θέμα χωράει συζήτηση. Κακά τα ψέματα όμως, πολλές επιλέγετε να κάνετε αυτό το τατουάζ. Είτε πουλάκια μόνα τους, λίγα, πολλά, μικρά, μεγάλα, μαύρα, minimal. Δεν τα βάζεις να βγαίνουν από κανένα φτερό, έτσι για να το κάνουμε πιο πρωτότυπο το θέμα. Πάμε όμως ένα άλλο πετούμενο τώρα, το οποίο σας ξετρελαίνει. Οι πεταλούδες. Surprise! Ω ναι, η μικρή πεταλουδίτσα. Απλή, πολύχρωμη, 3D, petit ή και με παρέα. Ω, μια ωραία πεταλούδα. Πετάει και καρακάξα πετάει, αλλά δεν σε βλέπω να χτυπάς μια τέτοια. Ας το πάμε όμως το πράγμα λίγο πιο sensual. Ανεμόνι. Είναι κάτι σαν τον άνεμο να χτενίζει τα μαλάκια σου σε ένα καλοκαιρινό δειλινό. Πόσο απαλό, σαν χάδι, θα μπορούσε να είναι διαφήμιση για μαλακτικό, χωρίς πλάκα. Άλλο σχέδιο τώρα για όλα τα alternative σπασικλάκια. Harry Potter, μια πιο ψαγμένη φάση για όσους ξέρουν από μαγικά κόλπα, ξόρκια και φανταστικούς κόσμους.
Άλλοι βέβαια βγάζουν εκατομμύρια σε merchandising και εσύ πας και το χτυπάς τατουάζ. Πολύ ψαγμένο. Ένα άλλο σχέδιο όμως που συναντάμε πάρα πολύ συχνά και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω το συμβολισμό του, είναι οι φάσεις της Σελήνης. Ναι, μετά τα 3/4 έρχεται η Πανσέληνος. Ας το κάνω τατουάζ, μην το ξεχάσω. Εκτός βέβαια αν είσαι ψαράς και θέλεις να ξέρεις πότε θα έρθει η Παλήρια. Τότε πάω πάσο. Τώρα που είπα για Παλήρες, θυμήθηκα το αγαπημένο μας, πολυφορεμένο και χιλιοπαιγμένο Wave. Τι ακριβώς θες να πεις με αυτό το τατουάζ? Μου αρέσει το καλοκαίρι και η θάλασσα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το γόρι μου. Και εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι, αλλά δεν πάω να γράψω ο Μύκονος forever στα πλευρά. Εντάξει, οκ, okay, το καταλαβαίνω, είστε πιο συναισθηματικές. Γι' αυτό και τόσα πολλά τατουάζ καρδούλες, Καρδούλες μικρές, με περιγράμματα, απλές. Ταιριάζουν παντού, ρε αδερφέ. Αχ, αυτός ο ρομαντισμός σας είναι υπερπολίτιμος. Αν όμως έχεις στερέψει από ιδέες, τι κάνεις? Συμβαίνει γι' αυτό. Γι' αυτό η σίγουρη λύση είναι να γράψεις κάτι πάνω. Μία φράση. Πρωτότυπο? Σίγουρα όχι. Αλλά για να το κάνουμε ακόμα πιο πρωτότυπο και ιδιαίτερο, ας το γράψουμε με την πιο συνηθισμένη γραφή που υπάρχει στον πλανήτη Γη. Γραμματοσειρά γραφομηχανής. Απλή και σίγουρη. Inter-American. Τι κάνεις όμως τώρα αν ανήκεις σε μία εντελώς διαφορετική κατηγορία ανθρώπων? Των φιλόζων. Ναι, καλά μάντεψες. Πατουσάκια. Μικρά, χαρούμενα πατουσάκια. Πατουσάκια των τετράποδων φίλων μας. Ναι, αν το σκυλάκι σου είχε το μέγεθος ενός πυρμηγκιού, αυτά τα αποτυπώματα θα άφηνε. Σκέψου αν το τετράποδό σου ήταν ελέφαντας όμως. Από την άλλη όμως υπάρχουν και ζώα χωρίς πόδια. Όχι, μη πάει το μυαλό σου στο μακάβριο, εννοώ τα φιδάκια. New entry για το ζωικό βασίλειο. Και προφανώς η έκφραση «είσαι μια οχιά εσύ» τώρα αποκτά μια διαφορετική διάσταση. Από την άλλη όμως, άλλο να σου λέει κάποιος έχεις φιδίσκιο κορμί και έχεις ένα φίδι στο κορμί. Τέλος πάντων, αυτά είναι ψηλά γράμματα. Και μιας και μιλάμε για γράμματα, ένα από τα πιο συνηθισμένα και χιλιοφορεμένα τατουάζ είναι αυτό του αγαπημένου μας μικρού πρίγκιπα. Και αφού οι πιθανότητες σου να αποκτήσεις ξαφνικά τον τίτλο της πριγκίπισσας σίγουρα δεν είναι με το μέρος σου, πάρε έναν μικρό πρίγκιπα, έστω και ζωγραφισμένο. Γιατί τα όνειρα μας ταξιδεύουν. Ναι, ξέρω, είσαι η μόνη που έχει συγκινηθεί με αυτό το βιβλίο. Αν όμως πάλι δεν σου αρέσουν τα βιβλία και προτιμάς και τη βρίσκεις με τη μουσική, τότε τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Χτύπα μερικές μουσικές νότες. Πρωτότυπο. Και μη σταματάς εκεί, αν θέλεις πραγματικά να ξεχωρίσεις, τότε το κλειδί του soul είναι μονόδρομος για σένα. Τα-τα-τα-τα. Anyway. Ταξιδιάρα μου ψυχή. Δεν θα σε αφήσω παραπονεμένη. Γιατί για σένα που σου αρέσουν τα ταξίδια, υπάρχει ένα τατουάζ σταθμός. Είναι ένα τατουάζ που αποτυπώνει την λατρεία σου στα ταξίδια, τους εξωτικούς προορισμούς, τις αξέχαστες εμπειρίες με έναν μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο. Ένα Boeing 747. Αν όμως δεν είσαι του αέρα και προτιμάς πιο γήινα πράγματα, ένα είναι το τατουάζ για σένα. Ένα τριανταφυλάκι. Τι και αν ογκόμενό σου σε στεναχώρησε, σε πλήγωσε και δεν είχε την ευαισθησία ο κόπανος να σου πάρει μερικά λουλούδια. Μια συγγνώμη έστω με ένα τριαντάφυλλο. Τώρα όμως μπορείς να το έχεις μόνιμα πάνω σου. Happy Valentine's Day. Ας το πάρουμε όμως το θέμα πιο πλουραλιστικά. Γιατί να σταματήσεις ένα λουλούδι ενώ μπορείς να κάνεις ολόκληρο μπουκέτο? Δεν σου φτάνει ένα? Βάλε κι άλλα. Βάλε κι άλλα. Βάλε κι άλλα. Κάνε το κορμί σου κήπο και έλα άνοιξη να πάμε στην ανθοκομική έκθεση. Για την επόμενη όμως κατηγορία τατουάζ, ομολογώ πως όταν τα πρωτοείδα και εγώ εντυπωσιάστηκα. Είναι τα λεγόμενα one-liners, δηλαδή μια τεχνική όπου αποτυπώνεται ένα σχέδιο με μια ενιαία συνεχόμενη γραμμή. Η θεματολογία τους βέβαια μπορεί να διαφέρει από πορτρέτα, σε λουλούδια, σε ζώα και άλλα πολλά. Αλλά δυστυχώς, ό,τι επαναλαμβάνεται, κατά κάποιο τρόπο χάνει την αξία του. Για να μην σας κουράζω όμως, θέλω να δούμε και το τελευταίο σχέδιο για σήμερα, το οποίο είναι αφιερωμένο σε όλες εσάς τις κολλητές φίλες. Και ο καλύτερος φυσικά τρόπος για να δείξεις αυτό τον δεσμό σου είναι τα χεράκια που κρατιούνται από το pinky. Το pinky στα αγγλικά είναι αυτό εδώ το δάχτυλο. Αλλά όπως και να έχει, συμβολίζει την παντοτινή φιλία. Αυτή που και να στραβώσει και να μαλώσετε και να απομακρυνθείτε, θα έχετε πάντα ένα pinky να σας ενώνει. Αυτά λοιπόν ήταν τα, πόσα ήτανε, 18 παροχημένα, πολυφορεμένα, χιλιοπαιγμένα και συνηθισμένα τατουάζ για σας τις γυναίκες. Λυπάμαι πάρα πολύ αν στεναχώρησα μερικές από εσάς. Καλό βέβαια είναι να γνωρίζεις ότι αυτά τα σχέδια είναι τόσο μα τόσο διαδομένα. Σου τσάκισα τα όνειρα, ε. Όπες, τι γελάς.
Περίμενε, θα έρθει και η σειρά σου. Το επόμενο βίντεο, τα πιο συνηθισμένα τατουάζ για τους άντρες. Εδώ σε έχω. Και φυσικά να σου θυμίσω πως αυτή η εκπομπή βασίζεται στις δικές σου ερωτήσεις. Επομένως, αν έχεις κάποια τατουατζίδικη ερώτηση, σκέφτηκες κάτι, θέλεις να ρωτήσεις, θέλεις να μάθεις, είμαι εδώ πέρα για να σου δώσω οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεσαι για τα τατουάζ. Βέβαια, αν θέλεις να δεις τη δουλειά μου, να δεις τι κάνω, τα τατουάζ μου, ή θέλεις έναν τρόπο επικοινωνίας, επισκέψου τον λογαριασμό μου στο Instagram, στείλε μου ένα DM για οτιδήποτε σε απασχολεί, ή μπορεί να θέλεις να χτυπήσεις ένα τατουαζάκι. Και φυσικά, αν έχεις κάποια ερώτηση τρίλεπτης τρίτης, άφησέ την εδώ στα σχόλια πιο κάτω και θα χαρώ και να τη διαβάσω. Και γιατί όχι, να την απαντήσουμε σε ένα καινούριο βιντεάκι. Πριν κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την εταιρεία 126 Motherfucking Clothing, η οποία μας προμηθεύει με αυτά τα hardcore μπλουζάκια. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και μέχρι το επόμενο βιντεάκι, εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη, σας στέλνω την αγάπη μου. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Εσύ ποιο έχεις χτυπήσει? Α, το άπειρο, και εσύ, συγχαρητήρια. Εσύ βλέπω τριανταφυλάκι. Τα αγκαθάκια φρόσι. Τουίλεπτη τουίτη. Αγοράκια, ετοιμαστείτε. Έρχεται η σειρά σας.